Σωματείο Ξενοδοχοπαλλήλων Νομού Ηρακλείου με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιήσει μία έρευνα μελέτη και πρόταση για τις εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στα ξενοδοχεία του Νομού Ηρακλείου και ευρύτερα της Κρήτης. Πρόταση θεσμοθέτησης κριτηρίων, αναεργασιακή ειδικότητα, κατηγορία καταλήματος. Γνωρίζουμε πολύ καλά σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νομού Ηρακλείου να μην μπορούν να στελεχώσουν το εργατικό δυναμικό της επιχειρήσης του. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι μια ευκαιρία τώρα αυτό το πρόβλημα να το αναδείξουμε από την καλή πλευρά και να βάλουμε επιτέλους να θεσμοποιηθούν κριτήρια όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις, τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Το επόμενο λοιπόν διάστημα θα γίνει μία έρευνα από το σωματείο μας που το ώστε να καταγραφούν ακριβώς οι συνθήκες που επικρατούν στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νομού Ηρακλείου. Από εκεί και μετά όλα αυτά τα αποτελέσματα που θα έχει αυτή η έρευνα θα γίνει αποδικοποίηση και στη συνέχεια θα γίνει δημόσιος διάλογος με όλους τους φορείς του τουρισμού, είτε λέγεται Ένωση Ξενοδοχείων Νομού Ηρακλείου, διευθυντές, ΕΟΤ, που το ώστε να βγουν όλα αυτά τα συμπεράσματα προς όφελος τόσο των εργαζομένων αλλά και των επιχειρήσεων που το ώστε να είναι και αυτές βιώσιμες. Από εκεί και μετά εμείς θα πούμε στον κόσμο, στους ξενοδοχοϋπαλλήλους να συμμετέχουν σε αυτή την έρευνα. Είναι προς όφελος όλων μας που το ώστε να θεσμοθετηθούν ποιοτικά κριτήρια και ποσοτικά ανακατηγορία εργαζομένων και ανακατηγορία καταλήματος. Εμείς οι εργαζόμενοι θέλουμε να υπάρχει ένας εργασιακός, θα έλεγα, να μην υπάρχει ο εκφοβισμός της εργασίας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού. Υπάρχουν εργαζόμενοι που καλύβουν 2 και 3 θέσεις. Αυτό έχει οδυνηρά αποτελέσματα όσον αφορά δεν μπορούν οι εργαζόμενοι να έχουν ισορροπία ανάμεσα στην οικογένεια και την εργασία. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν μονάδες αυτή τη στιγμή που δεν αμείβουν ούτε την υπερεργασία, υπερορία, ούτε κυριακές και αργίες. Αυτό λοιπόν θα έχει σαν στόχο η έρευνα, να καταγράψει όλα αυτά που συμβαίνουν στα ξενοδοχεία και να θεσμοθετηθούν κριτήρια προς όφελον όλων μας. Καθώς αυτά που είπαν οι προλαγήσαντες, θα αναφερθώ κυρίως στο τεχνικό κομμάτι, δηλαδή στο πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η δράση. Να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν ότι δεν είναι επαρκής ο όρος έρευνα, γιατί δεν είναι απλώς μια έρευνα. Είναι μια δράση η οποία θα έχει 3 στάδια. Το αρχικό στάδιο θα είναι η έρευνα. Η έρευνα θα μελετήσει σε βάθος αναξεχωριστή κατηγορία καταλήματος και αναειδικότητα ακριβώς ποια είναι τα αίτια αυτά τα οποία οδήγησαν τους ξενοδοχοϋπάλληλους στην επαναξιολόγηση της σταδιοδρομίας τους και τους απομακρύνουν σταδιακά από τον τουρισμό. Θα βρούμε λοιπόν τις αιτίες του εντός εισαγωγικών προβλήματος και θα προσπαθήσουμε να το χρησιμοποιήσουμε ως μια ευκαιρία επανασχεδιασμού του τρόπου λειτουργίας των ξενοδοχείων απέναντι στους ξενοδοχοϋπάλληλους, έτσι ώστε να υπάρχει ένα τριπλό όφελος. Όφελος και για τους ίδιους τους εργαζόμενους, όφελος και για τους ξενοδόχους, όφελος και για την τοπική κοινωνία. Το δεύτερο σκέλος της δράσης θα είναι, εφόσον έχουμε πάρει τα στατιστικά και την πλήρη αποτύπωση της κατάστασης των εργασιακών συνθηκών που επικρατούν, η πρωτοβουλία του Σωματείου Ξενοδοχειοπαλλήλων και της Περιφέρειας Κρήτης είναι να βάλει στο ίδιο τραπέζι διαλόγου όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Δηλαδή και τους ίδιους τους ξενοδόχους και τους ξενοδοχειοπαλλήλους φυσικά πρώτα απ' όλα, και την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και τους φορείς του τουρισμού, δηλαδή ξενοδοχειακό επιμελητήριο, ενώσεις ξενοδόχων, τον ΕΟΤ κλπ. Ο στόχος αυτός είναι από αυτή τη συζήτηση να βρεθεί ακριβώς η στοχοποίηση, δηλαδή το τι τουρισμό θέλουμε, τι εργασιακές συνθήκες θέλουμε στα ξενοδοχεία, πόσο ευχαριστημένους θέλουμε τους ξενοδοχειοπαλλήλους, πώς αυτό θα ωφελήσει την αποδοτικότητά τους και τα ίδια τα ξενοδοχεία και πώς αυτό θα ωφελήσει την τοπική κοινωνία. Εφόσον λοιπόν στο δεύτερο σκέλος της δράσης ορίσουμε τη στοχοποίηση, δηλαδή του τι ακριβώς συμβαίνει. Το βλέπουμε στην πρώτη φάση. Τι ακριβώς θέλουμε να συμβεί, βλέπουμε στη δεύτερη φάση. Στην τρίτη φάση θα ακολουθήσει η πλήρης μελέτη, η οποία θα είναι στην ουσία μία πρόταση θεσμοθέτησης κριτηρίων εργασιακών, προκειμένου η συζήτηση αυτή με την πλήρη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων φορέων να φτάσει στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο, που είναι ο φορέας αυτός
που καθορίζει τα κριτήρια κατηγοριοποίησης κάθε καταλύματος σε αστέρια και κλειδιά. Θέλουμε λοιπόν να ενσωματωθούν σε αυτά τα κριτήρια κατηγοριοποίησης και κριτήρια που αφορούν τις εργασιακές συνθήκες. Και αυτό θα είναι εν τέλει και η κατακλείδη αυτή θα είναι και το αποτέλεσμα της δράσης αυτής. Είναι μεγάλη ευκαιρία, θεωρώ, αυτή η μελέτη η οποία διοργανώνεται μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και των ξενοδοχοϊπαλλήλων του Ηρακλείου. Βρεθήκαμε αναχείρωτοι, θα έλεγα, στο εργασιακό πρόβλημα που βλέπουμε ιδιαίτερα σε ένταση τα δύο τελευταία χρόνια. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι η μελέτη αυτή, η οποία θα κάνει μια καταγραφή στο πεδίο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα φτάσει σε προτάσεις και θα τις προωθήσει για να μπορούν να αξιοποιηθούν, είναι ό,τι καλύτερο. Ως ξενοδοχοϊπάλληλος κι εγώ, ως τέτοιος θα μιλήσω και ως μελετητής. Ένα μήνυμα προς τους συνδεξιαζόμενους ξενοδοχοϊπάλληλους. Κάντε το καλύτερο δυνατό, γιατί το δείγμα σας θα αποτυπώσει την κατάσταση που επικρατεί. Ούτε ζαχαριάστε τα πράγματα, ούτε αποκρύψτε τα πράγματα. Πείτε την αλήθεια όπως ακριβώς είναι. Και ένα μήνυμα προς την εταιρεία μελετών. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι μια τεράστια ευκαιρία. Κάντε την καλύτερη δυνατή αποτύπωση, την καλύτερη δυνατή σύνθεση, τις καλύτερες δυνατές προτάσεις. Και μια πρόταση προς την περιφέρεια την οποία εκπροσωπώ. Να γίνεται αυτή η μελέτη, αν είναι δυνατόν, κάθε ένα ή δύο χρόνια, για να μπορούμε να έχουμε feedback στο πώς επηρεάσαμε τις εργασιακές σχέσεις μέσα από αυτή τη μελέτη. Ευχαριστώ. Οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στο Σωματείο Ξενοδοχοϊπαλλήλων, αλλά και να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια Κρήτης που για άλλη μια φορά στέκεται δίπλα στους εργαζόμενους, για το γεγονός ότι προχωράνε σε μια έρευνα για τις συνθήκες εργασίας στο χώρο των ξενοδοχείων. Όλοι γνωρίζουμε ότι λόγω της έλλειψης προσωπικού, λόγω της διαρροής προσωπικού σε άλλους κλάδους φεύγοντας από το χώρο του τουρισμού, υπάρχει μια τεράστια εντατικοποίηση που έχει κάνει πρωταθλητές ακόμα και στα εργατικά ατυχήματα τους ξενοδοχοϊπαλλήλους. Σκοπός είναι το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης να αποτελέσει μια βάση που δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, είτε αυτό είναι σύνδεσμος ξενοδόχων, είτε είναι το Υπουργείο Τουρισμού, είτε το Υπουργείο Εργασίας, και σκοπό θα έχει να διαμορφωθούν προτάσεις για την επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων που μαστίζουν τους ξενοδοχοϊπαλλήλους του νομού μας. Έχοντας το γνώθις αυτών και αναλαμβάνοντας την ευθύνη που μας βαραίνει, διαπιστώνοντας ότι το μεγαλύτερο και σοβαρότερο πρόβλημα είναι αυτό που διαδραματίζεται με την έλλειψη προσωπικού, βγαίνουμε και πάλι μπροστά και έχοντας εξ αρχής και την περιφέρεια Κρήτης και την ευχαριστούμε γι' αυτό μαζί, να δούμε σοβαρά πώς θα αντιμετωπιστεί. Πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή τη δράση θα αναδειχθεί και θα υποχρεώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς επιτέλους να το δουν το πράγμα διαφορετικά.